Ντεμιζόνας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Επιστροφή μετά από ένα τραυματισμό, μπήκε στην ομάδα, κατέκτησατε πολλά πράγματα και επιτέλους ήρθε και γι' αυτό που είχε έρθει στη Σαντορίνη, δηλαδή άνοδος στη Γάμα Εθνική. Συναισθήματα σήμερα, Ντέμι. Είναι ανάμεικτα, από τη μία είμαστε απίστευτα χαρούμενοι, από την άλλη θα θέλαμε να τη γιορτάσουμε μαζί με τους φιλάθλους μας που ελπίζω θα γίνει ανάλογη φιέστα. Ευχαριστούμε όσοι ήρθαν εδώ, είναι συγκινητικό να τους βλέπεις να τραβάνε τέτοια ταλαιπωρία για να χαρούν την ομάδα μας και αυτή την επιτυχία. Δεν μου λες, η χρονιά φέτος για σένα ήταν κάπως περίεργη, γενικότερα για την ομάδα πήγε όμως καλά. Τι σου αφήνει, δεν σ' άφησε να χαρίσει αυτός ο τραυματισμός, πώς επέστρεψες, τα σχέδια σου από εδώ και στο εξής? Τα σχέδια μου μετά από αυτό που μου πρόσφερε η ομάδα, μετά από τον τραυματισμό να με στηρίξει, να επιστρέψω από τέτοιο τραυματισμό και να είναι δίπλα μου, πρώτο λόγο το έχει η ομάδα. Και είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το σύλλογο γιατί σου παρέχει τα πάντα. Είναι υπέροχοι άνθρωποι, μας βοηθάνε στα πάντα και μας παρέχουν τα πάντα. Οπότε ήρθε το πληρώμα του χρόνου, άξιος πρωταθλητής, άξιος ταμπλούχος και άνοδος η Γάμα Εθνική για το Παθηραϊκό. Τι άλλαξε σχέση με πέρυσι, ας πούμε? Πιστεύω ήμασταν πιο έμπειροι σε σχέση με πέρυσι. Διορθώσατε τα λάθη σας κατά κάποιο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Και θεωρώ ότι ήταν άδικο πέρυσι με μία ήττα να χάσεις την άνοδο, γιατί παίξαμε και πέρυσι, θεωρώ, ήμασταν από τις καλύτερες ομάδες και φέτος πάλι ήμασταν και το αποδείξαμε, και οι αριθμοί και τα αποτελέσματα δείξαν ότι ήμασταν από η καλύτερη ομάδα. Ευχαριστούμε, Ντέμι, και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Με υγεία. Ευχαριστώ, να είστε καλά.